Πάμε λοιπόν να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον αρχηγό της ΚΑΠΑ 19, ένα παιδί που ο περισσότερος ο κόσμος το θυμάται μαζί με τα υπόλοιπα παλικάρια που σε πολύ μικρή ηλικία μπήκαν μπροστά στην τρίτη εθνική κατηγορία και ήταν σε εκείνες τις δύο αξέχαστες πρώτες αγωνιστικές που κανείς δεν περίμενε ότι ο Ηρακλής θα κάνει αυτό που έκανε στην συνέχεια. Αυτό που έκανε, το οποίο μου ήρθε πριν από λίγο στο Facebook, στο «Σαν σήμερα», έκλεισε σήμερα. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα η ομάδα επέστρεψε, ανέβηκε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Σαν σήμερα υπήρξαν οι φωτογραφίες, οι πανηγυρικές μέσα στα αποδυτήρια και φαντάζομαι όλα αυτά ο αρχηγός της ΚΑΠΑ 19, ο Αντώνης Κριτσιάνης, τα θυμάται πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα και πολλά συγχαρητήρια, αρχηγέ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, τις θυμάμαι τις και τα περσινά όλα. Ήταν φανταστική χρονιά και η περσινή. Φέτος ήμουνα και πρωταγωνιστής στην ομάδα και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Έχεις πλέον ως αρχηγός την χαρά, είχες εχθές να σηκώσεις την κούπα. Είστε η καλύτερη ομάδα στη Football League σε αυτή την ηλικία. Και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί Αντώνη, πέρα από τα λίγα παιδιά σε αριθμό που ήσασταν από την περασμένη σεζόν, τα περισσότερα παιδιά ήρθαν σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, γίνατε ομάδα σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, δεν ξέρω. Ναι, σιγά σιγά ερχόντουσαν, φεύγαν παιδιά. Ισχύει αυτό και δεν είχαμε πολύ χρόνο για να οργανωθούμε όπως οι άλλες ομάδες του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρατε και θέλω να ρωτήσω το πώς τα καταφέρατε, τι έπαιξε ρόλο στο να γίνετε τόσο γρήγορα ομάδα, γιατί το καλοκαίρι πέρασαν 200 και παιδιά από εκεί στην ηλικία σου και έγινε μια αξιολόγηση για να φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό που πήρατε εύκολα την πρώτη θέση στον ομιλό σας και μετά καταφέρατε και χθες να πάρετε και το πρωτάθλημα. Πώς το πετύχατε αυτό, να γίνετε ομάδα και η καλύτερη ομάδα? Πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι τα περισσότερα παιδιά στην ομάδα είχαν χαρακτήρα και αυτό φαινόταν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν ομάδα. Ο ένας έπαιζε για τον άλλον. Αυτό πιστεύω ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που είχαμε. Mm-hmm. Και δεθήκατε γρήγορα και βγάλατε αυτή την ποιότητα, γιατί ομολογουμένως έχετε ποιότητα και την δείξατε σε σχέση με τους αντιπάλους σας, έτσι. Ειδικά στον Όμιλο τα περισσότερα παιχνίδια, Αντώνη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τα πήρατε εύκολα. 3-0, 4-0, τέτοια αποτελέσματα θυμόμαστε. Υπήρχαν, ναι, πολλά παιχνίδια τα οποία τα κερδίζαμε εύκολα και αυτό πιστεύω γιατί σκοράραμε γρήγορα. Mm-hmm. Και ο αντιπάλος ανοιγόταν προφανώς και εσείς βρίσκατε χώρους και κάνατε 2 και 3 γκολ συνέχεια. Ναι, γι' αυτό το πράγμα γινόταν αρκετές φορές στο φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, υπάρχει και μεγάλη ποιότητα πιστεύω στην ομάδα. Mm-hmm. Ταλέντο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ομάδα. Πες μου και για τον τελικό. Προηγηθήκατε με τον Μακρύ, σοφάρισε η Κέρκυρα, ξανά ο Μακρύς έκανε το 2-1. Πώς πήγε το μάτς, τελικός ούτως ή άλλως? Τελικός ακριβώς. Δεν μετράει ούτε το πόσο καλά θα παίξεις, ούτε το πόσες φάσεις θα κάνεις. Στον τελικό μετράει το αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι δίκαια ήμασταν οι πρωταθλητές. Ήμασταν καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε και στο αποτέλεσμα αυτό. Για σένα τι σημαίνει όλο αυτό που έζησες και φέτος, γιατί το ξαναλέω, είσαι σε μια λίστα ποδοσφαιριστών που ο κόσμος του Ηρακλή, να ξέρεις, δεν θα σας ξεχάσει ποτέ για την παρουσία σας πέρυσι στα πρώτα παιχνίδια και για το ότι μπήκατε μπροστά σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία. Πώς το έζησες και το περσινό, αν θες έτσι 2-3 πράγματα, μιας και σαν σήμερα η ομάδα ανέβηκε, και το φετινό, έτσι, ως αρχηγός της ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, το περσινό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ξεκινήσαμε 12 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, να κρατήσουμε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και με τις μεταγραφές και τα υπόλοιπα που έγιναν, λίγο οργανώθηκε η ομάδα. Φτάσαμε στο να βγούμε πρωταθλητές και να ανέβει η ομάδα ξανά στη Β' Εθνική. Ήταν μεγάλη εμπειρία για μένα.
και για τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία βρίσκονταν, όπως ο Αποστόλου, ο Αβραμίδης, που ήταν και φέτος στην ομάδα. Και σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη και η περσινή χρονιά. Τώρα για φέτος, ήμουν από τους πρωταγωνιστές, πιστεύω, στην ομάδα και αυτό με κάνει να έχω μεγαλύτερη ευτυχία για αυτό που καταφέραμε, να βγούμε πρωταθλητές. Και για σένα, Αντώνη, και για κάποια άλλα παιδιά, φαντάζομαι, είναι η τελευταία σεζόν που μπορείτε να παίξετε στην ΚΑΠΑ 19, ηλικιακά μιλάω πάντα, έτσι. Ναι, ηλικιακά, εγώ, ο Αποστόλου και ο Μαυρωματίδης, είναι η τελευταία μας χρονιά που μπορούμε να είμαστε στην ΚΑΠΑ 19 και από εδώ και πέρα εξαρτάται για το αν θα μας χρειαστεί στο αντρικό η Παϊρακλής ή όχι. Όλες αυτές οι καταστάσεις στην μεγάλη ομάδα, πόσο σε στεναχωρούν, πόσο σε αγχώνουν, πόσο σε προβληματίζουν για το μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα παίξει ο Ηρακλής του χρόνου. Υπάρχουν πολλά που είναι ως σενάρια και φαντάζομαι όλα αυτά, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, τα έχεις στο μυαλό σου, έτσι. Τα ακούω, τα σκέφτομαι, ναι. Προσπαθώ όμως να μην τα δίνω μεγάλη βάση, γιατί πολλές φορές αρκετά πράγματα λέγονται, δεν ισχύουν. Προσπαθώ να μην ασχολούμαι τόσο για να είμαι συγκεντρωμένος στους στόχους μου. Και εγώ αυτό που περιμένω είναι να με πάρουν τηλέφωνο από την ομάδα, όπου και αν παίξει, σε όποια κατηγορία και αν είναι του χρόνου, για να τη βοηθήσω. Αλήθεια, είτε χθες είτε τις προηγούμενες μέρες ή αυτές τις μέρες που κάνετε την πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πάρετε το πρωτάθλημα, η διοίκηση, κάποιοι από τη διοίκηση ήταν κοντά σας, σας είπαν κάτι για το μέλλον, σας μίλησαν, συζητήσατε στα αποδυτήρια? Είτε χθες είτε τις προηγούμενες μέρες. Για το μέλλον δεν έχει συζητηθεί κάτι. Προφανώς αυτό νομίζω επηρεάζεται και από το ότι η ομάδα αυτή, δεν ξέρουμε του χρόνου σε ποια κατηγορία θα παίζει. Και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε και εμείς από τη διοίκηση κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Οπότε η αγωνία καλά κρατεί. Για να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά φαντάζομαι συμφωνείς μαζί μου ότι είναι πολύ κρίμα να χαθεί όλη αυτή η φουρνιά. Γιατί στη χειρότερη των περιπτώσεων δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον για όλους εσάς. Είναι πολύ κρίμα, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν στην ομάδα του Ηρακλή. Και επίσης εγώ στεναχωριέμαι διπλά, γιατί πέρσι ήμουν και στην ομάδα που ανέβηκε. Ναι, ναι. Και όταν, σαν σήμερα, πριν ένα χρόνο ακριβώς, ήσουν στα αποδυτήρια και πανηγυρίζατε, φαντάζομαι δεν περίμενες αυτό που έγινε φέτος, έτσι. Όχι, σίγουρα δεν το περίμενα και αυτό. Και κανείς μας. Περίμενα κάτι καλύτερο, να καλυτερεύσει η κατάσταση. Αυτό δεν... Και πάλι θέλω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια για όσα κατάφερες. Μακάρι να σε αξιώσει ο Θεός, να μεγαλώνεις και... Γιατί όχι, ως αρχηγός του Ηρακλή, να ζεις κι άλλες τέτοιες στιγμές. Μακάρι να έρθουν έτσι τα πράγματα, γιατί το ξέρω ότι το θέλεις πάρα μα πάρα πολύ. Και σε τιμά ιδιαίτερα που λες ότι εγώ θα περιμένω σε όποια κατηγορία και να είναι ο Ηρακλής να με φωνάξουν, να με καλέσουν. Εγώ είμαι εδώ. Και φαντάζομαι θα το κάνεις αυτό με όσο χρόνο χρειαστεί. Ελπίζω να μην είναι μεγάλη η αγωνία σου, Αντώνη, να μάθεις γρήγορα το τι θα συμβεί. Το ελπίζω κι εγώ. Θα περιμένω πάντως, γιατί θέλω να παίξω στον Ηρακλή και, όπως είπατε, θέλω να γίνω κάποτε και ο αρχηγός του. Στο εύχομαι ολόψυχα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι πολλά μπράβο, Αντώνη. Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.